Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω και φέτος στο φόρουμ των Δελφών. Τα καταφέραμε τελικά μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Τελικά έγινε υπερπαραγωγή από το ΖΑΠΗ, όχι από τους Δελφούς. Αλλά η ιστορική δυναμική αυτού του φόρουμ θα συνεχιστεί στο Διηνεκές. Αυτό δείχνουν οι φετινές δύσκολες συνθήκες. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον εκπρόσωπο ενός από τους πυλώνες, πέντε πυλώνες συνολικοί όλοι, που κράτησαν τη χώρα όρθια στη δεκαετία της κρίσης, ενώ κορυφώθηκε η στήριξή τους τις μέρες της πανδημίας. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, ο κύριος Θόδωρος Τρίφων. Δεν κλείνεται το επίθετό του. Αν πω του Τρίφων, δεν έχω κάνει λάθος, δεν κλείνεται. Χαίρομαι πολύ, κύριε πρόεδρε, που είστε εδώ. Καλησπέρα και σε εσάς. Και θέλω να δώσω και εγώ συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή που πραγματικά μέσα σε αυτές τις συνθήκες μπόρεσε και διοργάνωσε αυτό το εξαιρετικά επίκαιρο και ενδιαφέρον φόρουμ. Είναι υπέροχο. Εκείνο που θα ήθελα να πω προκαταβολικά είναι ότι δυστυχώς λίγοι Έλληνες γνωρίζουμε ότι το ελληνικό φάρμακο είναι στο διηνεκές πυλώνα στήριξης και ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, απασχολεί 11.000 εργαζόμενους και εξάγουμε σε 65 χώρες φάρμακα, μεταξύ αυτών και η Γερμανία. Και ήθελα να ρωτήσω, αυτό το τρίμηνο της πανδημίας, πώς τα πήγατε? Και εδώ και στην Ευρώπη είχαμε επάρκεια σε φάρμακα? Στηρίχτηκε ο κόσμος της εργασίας που απασχολείται σε εσάς? Αυτή η περίοδος της πανδημίας ανέδειξε πόσο απαραίτητο είναι κάθε χώρα όσο μπορεί να έχει επάρκεια και αυτάρκεια σε εγχώρια παραγόμενα προϊόντα, υλικά και υπηρεσίες. Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και η Πολιτεία ανταπεξήλθαν πάρα πολύ επιτυχώς σε αυτή την κρίση. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μια ισχυρή παραγωγική βάση από 30 βιομηχανίες φαρμάκου ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό και βοήθησε στο να μην υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις. Άρα ήμασταν εδώ κατά την πορεία της υγειονομικής αυτής κρίσης. Και γινόταν και οι εξαγωγές σας παράλληλα. Με εγχώρια παραγόμενα φάρμακα ουσιαστικά καλύψαμε πάνω από 3 εκατομμύρια ασφαλισμένους και ασθενείς στην Ελλάδα. Και παράλληλα μπορέσαμε και καλύπταμε ένα μέρος των εξαγωγών, ειδικά σε χώρες της Ευρώπης, όπου εκεί είδαμε ότι υπήρχαν και κάποιες ελλείψεις περισσότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν ακούστηκε πουθενά για έλλειψη. Αυτό το οφείλουμε κυρίως στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Το οφείλουμε και στις ελληνικές εταιρείες και στις ξένες, οι οποίες κατάφεραν και ουσιαστικά κράτησαν το κανάλι διανομής και διάθεσης όσο μπορούσαν πιο οργανωμένο. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Υγειονομικά λοιπόν, νομίζω ότι όλοι εμείς οι πάροχοι φαρμάκων και υγειονομικού υλικού μπορέσαμε και ανταπεξήλθαμε πάρα πολύ θετικά. Και έδειξε πόσο σημαντικό είναι αυτό ακριβώς μια χώρα να έχει επάρκεια και αυτάρκεια, ειδικά σε τέτοια κρίσιμα είδη. Τώρα όμως, κύριε Πρόεδρε, και για τη χώρα και για εσάς αρχίζουν τα δύσκολα. Συνειδητοποιούμε όλοι ότι για πολλά χρόνια επενδύσαμε σχεδόν μόνο καλλιέργεια, για να δανειστώ αυτή την έκφραση, στον τουρισμό. Και ο τουρισμός έχει και συγκυρία τύχης. Φέτος είναι η πανδημία, σε 3 χρόνια μπορεί να είναι κάτι άλλο. Στο νέο μοντέλο ανάπτυξης που θέλει να κάνει η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, θέλει να βάλει πολλά πόδια να στηρίζουν την ελληνική οικονομία. Ο δικός σας πυλώνας ήδη υπάρχει. Πρέπει όμως να βγατήσει και να αναπτυχθεί. Σε αυτό το πακέτο των 32 δις, που θα μοιραστεί πια για να γίνει η Ελλάδα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, το ελληνικό φάρμακο τι θέση θα έχει και τι ζητάτε από την Επιτροπή Πισαρίδη που θα διανύμει αυτό το πακέτο? Χαίρομαι που θίγεται αυτό το ζήτημα, διότι είναι επιτέλους καιρός, νομίζω, να μπορέσουμε ουσιαστικά αυτό το οποίο διατυπώνεται και λέγεται πάρα πολλά χρόνια και από έγκυρους εξωτερικούς αναλυτές και από μεγάλες μελετικές εταιρείες, να γίνει πράξη. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η επόμενη μέρα πρέπει να έχει καταρχάς αύξηση χώρες παραγωγής και μείωση της εξάρτησης χώρας από εισαγωγές, για οικονομικούς λόγους ευνόητους. Δεύτερον, αύξηση και σαν κριτήριο δημιουργία θέσεων εργασίας. Έρευνα μπορείτε να κάνετε, και αν ενισχυθείτε. Τρίτον, ανάπτυξη μέσω αύξησης επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία. Αυτό το τρίπτυχο είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι σαν απαράβατος κανόνας, βάσει το οποίο θα χαράσουν οι πολιτικές από εδώ και μπρος. Και είναι ξεκάθαρο ότι και αυτά τα κονδύλια τα οποία θα έρθουν και οτιδήποτε άλλο έρθει, πρέπει να διανεμηθεί μόνο με ένα κριτήριο. Το κάθε ευρώ το οποίο δίνεται, δαπανάται από το κράτος για στήριξη ή για οποιαδήποτε δυνατότητα επένδυση ανταποδοτικότητα σε κάποιους τομείς, τι φέρνει πίσω, τι ανταποδίδει πίσω, τι εγχώρια προστάμενη αξία δημιουργεί σε θέσεις εργασίας, σε εξαγώγημα προϊόντα, σε ουσιαστικά φόρους και εισφορές. Νομίζω αυτό είναι το μόνο κριτήριο. Και ο δικός μας ο χώρος και ο κλάδος αυτή τη στιγμή
έχει το εξής πλεονέκτημα. Έχει μια ισχυρή παραγωγική βάση 30 μονάδων, άρα ξεκινάμε από μια ισχυρή βάση. Δεύτερον, έχουμε σημαντικότερες επενδύσεις κάθε χρόνο σε έρευνα και ανάπτυξη. Τρίτον, τα προϊόντα μας είναι διεθνώς εξαγώγημα και εμπορεύσιμα, άρα δημιουργούμε και επιχειρούμε σε μια διεθνή και παγκόσμια αγορά. Και από εκεί πέρα επενδύουμε σημαντικά και στην καινοτομία. Θέλω ένα σύντομο ερώτημα, μια σύντομη απάντηση. Κάτι που επίσης δεν είναι ευρέως γνωστό, το έμαθα συμμετέχοντας σε δικά σας συνέδρια, αυτό το περίφημο global, τις μεγάλες επιστροφές που δίνεται στο δημόσιο. Αυτό πρέπει να είναι βραχνάς σε μια αναπτυξιακή πορεία. Για πόσα χρόνια θα τα δίνετε αυτά? Εντάξει, θίγεται ένα θέμα το οποίο είναι πέραν κάθε οικονομικής λογικής. Υπάρχει στον κλάδο μας για οτιδήποτε ουσιαστικά δίνουμε στα ελληνικά ταμεία και πουλάμε στα ελληνικά ταμεία και νοσοκομεία μια υπερφορολόγηση της τάξης του 70% συνολικά, το οποίο είναι τεράστια τροχοπέδι και στερεί πόρους, πολύτιμους πόρους από επενδύσεις. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο παρότι έχει αναγνωριστεί και από αυτή την κυβέρνηση και από την προηγούμενη, δεν έχει λυθεί και έχει κορυφωθεί μέσα στο 2019. Είμαστε θεσμικά σε συζητήσεις για το πώς οτιδήποτε αναλογεί πλέον σε αυτή την υπερφορολόγηση θα πρέπει να κατανεμηθεί δίκαια και εύλογα ανάμεσα σε όλους που συντελούν σε οποιοδήποτε αύξηση κατανάλωσης και δαπάνης. Επαναλαμβάνω και πάλι όμως ότι πρέπει σήμερα η πολιτεία να δει την ελληνική φαρμακοβιομηχανία αλλά και τις ξένες εταιρείες σαν ένα πολύ έντονο αναπτυξιακό και οικονομικό πόλο, ο οποίος θα φέρει πολύ μεγάλες επενδύσεις και ανταποδοτικότητα. Παράλληλα, βέβαια, με αυτό, και ίσως και είναι το σημαντικότερο, θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα, όπως και έγινε το τελευταίο τρίμηνο, επάρκεια φαρμάκων για τον Έλληνα ασφαλισμένο και ασθενή. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε να είστε πρωταγωνιστές και σημεοφόροι στη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Να είστε καλά. Ας ελπίσουμε ότι πλέον θα υπάρχουν μία σειρά από δράσεις που θα αντιμετωπίσουν το θέμα της ανεργίας. Είναι πάρα πολύ βασικό για τα νέα παιδιά. Είμαστε από τους κλάδους που ουσιαστικά αντιστρέφουμε το brain drain. Μπορείτε στην έρευνα λοιπόν να φέρετε στρατιά νέων επιστημόνων. Και ήδη και το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρίες και κύριοι. Παραδίδω τη σκητάλη. Μείνετε εδώ και όποιος θέλει μπορεί να στέλνει μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια του φόρουμ στο delphiforum.gr. Είναι διαδραστική η σχέση μας και θα έχουμε διαρκή επαφή και σήμερα και αύριο μαζί σας. Να είστε καλά.